είμαστε εδώ στο Υπουργείο Εθνική Οικονομία και Οικονομικών για να έχουμε μια κουβέντα με τον αναπληρωτή Υπουργό κ. Νίκο Παπαφανάση. Κύριε Παπαφανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ. ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε άμεσα και να συζητήσουμε αρχικά από το Ταμείο Ανάκαμψη. Έχετε πει πω ο στόχο μα είναι να υποβάλουμε ένα διπλό αίτημα στο, στα τέλη του μήνα. Τι μένει να γίνει και πόσο κοντά είμαστε στο να εκπληρώσουμε τα ορόσημα. Από την αρχή είπαμε ότι έχουμε συγκεκριμένη στοχοθεσία όσο αφορά τα αιτήματά μας για εκταμίευσης. Έτσι λοιπόν, επειδή πετύχαμε το στόχο νωρίτερα ε, όσο αφορά τα δάνεια, ε, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα διαφορε... να διαχωρίσουμε τα αιτήματα, δηλαδή να προχωρήσουμε στο αίτημα για τα δάνεια μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, περίπου έως το, τα μέσα του μήνα και συνέχεια τέλος του μήνα να κάνουμε το αίτημα για την εκταμείευση των, των grants, των επιδοτήσεων. Αυτό θα μας δώσει ένα διάστημα ε, που θα λάβουμε χρήματα νωρίτερα έτσι ώστε να προωθήσουμε και να στηρίξουμε περαιτέρω το δανειακό σκέλος. Έχουμε ένα ψηλό στόχο ε, για το πέμπτο αίτημα που αφορά το δανειακό σκέλος που είναι ε, η επίτευξη των 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επομένως πρέπει να τρέξουμε, δεν έχουμε ε, χρόνο καθόλου για χάσιμο. Γι' αυτό ε, προσπαθούμε να κερδίσουμε την κάθε στιγμή που μπορούμε για να έχουμε τα χρήματα εδώ στην πατρίδα μα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η στόχη τη απορρόφηση και, και των δόσεων ε, των οποίων ζητώ, ζητάμε από, τις, ε, από την Ευρώπη προχωράει καλά. Έχουμε πάρει και τα εύσημα από τα στελέχη τη Κομισιόν ε, για αυτό το ζήτημα. Συνεχώ ε, τα παίρνουμε αυτά. Δεν είναι μόνο τώρα, και, και πρόσφατα πριν από δύο εβδομάδε και τους στόχους πετύχαμε το 23 και το θέμα των, των εκταμιεύσεων. Γενικά οι στόχοι έχουν επιτευχθεί και στο ΕΣΠΑ και στο Ταμείο Ανάκαμψη. Τα ίδια στελέχη όμως προειδοποιούν, μας έχουν πει ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Πώς βιασφαλίσουμε ότι θα κρατήσουμε αυτά τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα, πώς θα μπορέσουμε να, ε, να φέρουμε όλες τις αιτήσεις τη χρονική στιγμή που χρειάζεται και, και μιλάω ειδικά στα έργα που έχουμε μια, ε, ένα ιστορικό στη χώρα μας ότι καθυστερούν. Κοιτάξτε, προφανώς καθώς προχωράμε, ε, τα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα, αλλά εμείς έχουμε αποδείξει ότι κυνηγάμε τους, τα ορόσημα και επιτυχάνουμε τα ορόσημα. Ήδη για το τέταρτο έτοιμο είμαστε πολύ κοντά, ε, θα πετύχουμε τα 20 ορόσημα, έχουμε πλησιάσει, έχουμε πετύχει τα 18, ε, μας μένουν 2 μέχρι το τέλος του μήνα... Και βεβαίως δουλεύουμε και για το πέμπτο αίτημα, που και εκεί έχουμε ε, κατ' ουσίαν απαιτήσεις ε, υψηλού επίπεδου. Ε, γι' αυτό προσπαθούμε και είμαστε σε συνεργασία με τα Υπουργεία και με τους Υπουργούς, έτσι ώστε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των οροσύμων, για να μην έχουμε μια αστοχία. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που αποτελούν πρότυπο και για το Ταμείο Ανάκαμψη. Και μάλιστα, επειδή μιλήσατε για τα εύσημα και στην πρόσφατη επίσκεψή του, οι κοινοτικοί μα επιβεβαίωσαν αυτό, δηλαδή ότι είμαστε μία από τι τρει-τέσσερι χώρε που τρέχει πιο γρήγορα το Ταμείο Ανάκαμψη. Και έχει μεγάλη σημασία το Ταμείο Ανάκαμψη, γιατί αναμένουμε από του ευρωπαϊκού πόρου και από την εισρωή των ευρωπαϊκών πόρων στην οικονομία πάνω από το 60% της αναμενόμενης ανάπτυξης. Ε, βασικά στον προϋπολογισμό μας έχουμε 2,9%. Ξέρω ότι υπάρχει μια διαφορετική εκτίμηση από την Βουλή, είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Εμεί παραμένουμε στο βασικό μας στόχο. Πάνω από το 60% αυτού του στόχου θα προέλθει από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Θα ήθελα να σα ρωτήσω συγκεκριμένα για αυτό το πράγμα, που αναφέρατε κι εσείς. Ε, βγήκε ε, η πρόσφατη έκθεση του Γραφείου Προπολογισμού του Κράτου στη Βουλή. Ε, έβγαλε ένα ε, σενάριο, το βασικό σενάριο που η ανάπτυξη 2,5% ε, φέτος αλλά το σημαντικό είναι ότι ε, ουσιαστικά χτυπάει ένα καμπανάκι για την διάφυση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψη, όχι τόσο αφορά την απορρόφηση αλλά για τη διάφυσή του στην πραγματική οικονομία. Κοιτάξτε, ε, για να μπορέσουμε να δούμε λίγο, ε, ας δούμε τι συνέβη το 2023. Η Ελλάδα είχε 2% ανάπτυξη Είχαμε προβλέψει 2,4, ε, είχαμε 2, αλλά τι είχε η Ευρώπη. Η Ευρώπη προέβλεπε ότι θα έχει ανάπτυξη 0,8 και στο τέλος είχε 0,4. Δηλαδή και πάλι είχαμε πέντε φορές την ανάπτυξη της Ευρώπης. Και φέτος λοιπόν λέμε ότι εμείς θα έχουμε 2,9, παραμένουμε σε αυτό το οποίο έχουμε πει στον προπολογισμό μας και για να δούμε πού θα βρεθεί, γιατί ξέρετε η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρώπης, δεν βρίσκεται σε έναν άλλο πλανήτη, ζει σε αυτόν τον κόσμο που λέγεται Ευρώπη. Επομένως, έχει σχέση, έχουμε αντίθετους ανέμους από την Ευρώπη, βλέπουμε χώρες που θα μπουν σε ύφεση. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε και μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Μάλιστα, είμαστε η χώρα με την υψηλότερη μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Ε, προβλέπετε ότι το 2024 από το 160% που ήταν το 23% θα πάει στο 152% και ίσως το 147% το 2025. Επομένως προχωράμε, η ανεργία μας μειώνεται και έχουμε και μία ανάπτυξη που είναι αρκετές φορές, έχει ένα πολλαπλασιαστή 3% ίσως και 4% αυτό της Ευρώπης. Επομένως θα πρέπει να συγκρίνουμε τι πετυχαίνουμε στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό κόσμο με τον οποίο ζούμε. Να μιλήσουμε λίγο ακόμα και όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψη και την, και την εξέλιξή του. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποια επιπλέον προσαρμογή ή να υπάρξει κάποιο πρόγραμμα το οποίο βίνει αυτή τη στιγμή στον στο σχεδιασμό, Το Ταμείο Ανάκαμψη έχει κλειδώσει με την τελευταία αναθεώρηση. Ε, να σα θυμίσω ότι λόγω του αύξηση του ΑΕΠ έπρεπε να απομειώσουμε κατά 400 εκατομμύρια το πρόγραμμά μα και επίση ε, απομειώσαμε ε, το πρόγραμμα κατά 680 εκατομμύρια για να προσθέσουμε δηλαδή 400 και 680, για να προσθέσουμε 680 εκατομμύρια, 600 στην Θεσσαλία και 80 εκατομμύρια στον Εύρο. Επομένως, είναι κλειδωμένο το πρόγραμμα, παρακολουθούμε τα ορόσημα. Ε, ναι, είναι ένας αγώνας διαρκής, αλλά μέχρι στιγμής έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε και φέρνουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και φαβερά να πάμε στον άλλο πυλώνα, αν θέλετε, στο ΕΣΠΑ, ε, Πώς κλείσαμε το, το, το προηγούμενο πρόγραμμα, το 14-20, πώς έχει ξεκινήσει το, το 21-27 και σε ρωτώ γιατί είπαμε πολλές βράσεις από το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα να έχουν βγει. Θα υπάρξουν άλλες βράσεις φέτος ή για τα επόμενα χρόνια σε ό,τι αφορά ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η προγραμματική περίοδος 14-20 έκλεισε 31-12 του 2023 με 100% απορρόφηση. Παρουσιάσαμε όλα τα στοιχεία και στην πρώτη συνέντευξη που δώσαμε εδώ σαν Υπουργείο ε, ήταν μια μεγάλη επιτυχία διότι ε, και, α, και με τον COVID αλλά και γενικά ε, ο αγώνας που έγινε ήταν να μην χάσουμε ένα ευρώ και δεν χάσαμε ως χώρα ένα ευρώ. Έχει μεγάλη σημασία. Ξέρετε μια χώρα που έχει περάσει τρία μνημόνια δεν δικαιούται να χάσει ούτε ένα ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους. Πρέπει όλα να απορροφώνται στην οικονομία. Αυτό κάνουμε τώρα και με το ε, 2021-2027. Ε, είμαστε από τις πρώτες χώρες, αν δείτε τα στατιστικά, είμαστε μέσα στις τρεις πρώτες χώρες που έχουμε υποβάλει αιτήματα για να λάβουμε χρήματα. Ε, αναμένουμε ότι και φέτος, θα πετύχουμε τους στόχους. Δεν είναι χαμηλός ο στόχος. Ο στόχος είναι 4,4 δισεκατομμύρια σε αιτήματα για απορρόφηση του ΕΣΠΑ 21-27. Και βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις έκλεισαν δύο προγράμματα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αφορούσαν τα τουριστικά καταλήμματα και τη γενική επιχειρηματικότητα. Μάλιστα είχαμε ρεκόρ. 9.900 αιτήσει, πολύ πιο πάνω από τα χρήματα τα οποία είχαμε ε, και έχουμε διαθέσιμα. Έκλεισε επίσης το ψηφιακό πρόγραμμα που είχε ανοίξει ένα χρόνο πριν. Εκεί έχουν περισσέψει χρήματα. Θα δούμε τώρα τι, τι χρήματα έχουν περισσέψει, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα για εφιστάμενες ε, επιχειρήσεις, το οποίο να έχει σχέση με γενική επιχειρηματικότητα, αλλά να έχει και σχέση με την εξωστρέφεια και με τους βασικούς πυλώνες και του Ταμείου Ανάκαμψη και του ΕΣΠΑ, που είναι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, η κατάρτιση που τρέχει εντωμεταξύ, αλλά και η στήριξη επιχειρηματικότητα. Έχουμε τέσσερις βασικούς πυλώνες και του υπηρετούμε απολύτω. Είπατε για ρεκορετήσεων για τι νέε επιχειρήσει. Πράγματι, τα, τα, τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Ναι. Εγώ όμω ήθελα να, 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 να σχολιάσετε λίγο ένα έβριμα μια έρευνα τη ΕΣΕΒΕ που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία έλεγε πω από τι μικρέ και πολύ μικρέ επιχειρήσει, από όσε έκαναν επενδύσει στο προηγούμενο εξάμεινο το δεύτερο εξάμενο του 2023, μόλι το 5% πήρε κάποια επιβότηση από το ΕΣΠΑ. Είναι αυτό κάτι το οποίο σα προβληματίζει, Μήπω έπρεπε το ΕΣΠΑ με κάποιο τρόπο να γίνει λίγο πιο προσβάσιμο στι μικρέ επιχειρήσει. Καταρχά, το ΕΣΠΑ αφορά μόνο τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεν αφορά τι μεγάλε επιχειρήσει. Επομένω, εξ ορισμού, μόνο μικρέ, πολύ μικρέ ή μεσαίε επιχειρήσει μπορούν να λάβουν στήριξη από το ΕΣΠΑ. Ε, όπως βλέπετε τώρα και τα δύο προγράμματα που άνοιξαν αφορούν κατ' ουσίαν τις μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ε, το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι λόγω των μνημονίων που περάσαμε η περίμετρος των επιχειρήσεων που έχουν ε, πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό δεν είναι μεγάλη. Αυτό το οποίο κάνουμε και προσπαθούμε και τώρα με το ΤΕΠΙΧ 3, το οποίο έρχεται, το οποίο είναι ένα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα, είναι να διευρύνουμε αυτή την περίμετρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Και το κάνουμε αυτό με κάθε τρόπο. Μα απασχολεί πάρα πολύ. Θέλουμε κατ' ουσίαν να φτάσουμε ε, τον αριθμό πάνω από 100.000 επιχειρήσει, να έχουν μικρομεσαίε επιχειρήσει, να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Γι' αυτό έχουμε και ένα εργαλείο που λέγεται Know Your Customer. Όπου μπορεί ένα μικρό ή πολύ μικρός επιχειρηματίας να μπει και να υποβάλει το αίτημά του για τραπεζικό δανεισμό, να γίνει μια προαξιολόγηση και αυτό να δημιουργήσει, αν θέλετε, ένα δεδομένο όταν πάει στην τράπεζα να αποδείξει ότι πράγματι έχει τη δυνατότητα να λάβει τραπεζικό δανεισμό. Ερχόμαστε όμω στο ΤΕΠΙΚ 3, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα 500 εκατομμυρίων που θα μοχλεύσει πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και το οποίο θα έχει δύο πυλώνες. Ε, είναι το πιο δυνατό τεπίχ που έχει βγει ποτέ. Πολύ πιο δυνατό από το τεπίχ 1 και το τεπίχ 2. Θα είναι σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας θα είναι ο εγκυοδοτικός πυλώνας. Τι σημαίνει αυτό, παράδειγμα. Κάνει κάποιο έτοιμα για να πάρει ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Συνήθω χρειάζεται οι εγγυήσει πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό του δανείου. Ερχόμαστε λοιπόν και εγγυούμαστε το 80% του δανείου, και για το, ε, για το ποσό που λαμβάνει ως δάνειο επιδοτούμε με δύο ε, εκατοστίες μονάδες. Δηλαδή, 80% εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, πιο εύκολα δηλαδή πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και δύο μονάδες, αν ας πούμε, το επιτόκιο είναι 5,5% θα πληρώσει 3,5%. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος, ας πούμε κάποιος που δεν θέλει εγγύηση και θέλει να πάρει επιδότηση μόνο το 40% του δανείου, αν υποβάλει ένα αίτημα για 100.000, για να το κάνουμε απλά, τα 40.000 δεν θα έχουν επιτόκιο, θα είναι με μηδενικό επιτόκιο και τα υπόλοιπα 60.000 χιλιάρικα, το 60% δηλαδή, θα τύχουν επιδότηση με τρει εκατοστίες μονάδες. Επομένω έχουμε ένα δυνατό εργαλείο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Το ΕΣΠΑ αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και επειδή έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα με, τους, με την αντιπολίτευση, θέλω να σας πω και το Ταμείο Ανάκαμψη αφορά επίση τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αφορά και του μεγάλου, αλλά και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θα ήθελα να πάμε και στο κομμάτι των δημοσίων επενδύσεων. και βλέπουμε ότι οι βαπάνε στο το πρώτο βήμηνο έχουν πάει καλά. Θα πιάσουμε του στόχου μα για φέτο. Βεβαίω. Θα πιάσουμε του στόχου. Αυτό είναι ο αγώνα μα. Ε, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κι, κιλά ομαλά. Ε, θέλω να σας πω ότι επειδή είχε γίνει και μια ε, ε επίσπευση, επιτάχυνση και το τελευταίο τετράμινο. Αυτό το βλέπουμε μπροστά μα. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχο που έχουμε βάλει τα 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 15 ετών. Από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η οικονομική κρίση. Και αυτό θα συμβάλλει πάρα πολύ στην δημιουργία θέσεων εργασία και στήριξη τη επιχειρηματικότητα, βεβαίω, δημιουργία θέσεων εργασία, αλλά και γενικά στην οικονομία μα. Ε, 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 Εμεί θέλουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Θέλουμε η, το 2024 να είναι η χρονιά ε, όπου το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει εκτελεστεί και ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι έρχεται η ορίμανση και η εκταμίευση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, επομένως και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπογράψει περίπου το 45% των δανείων που έχουν υπογραφεί θα εισρέψουν στην ελληνική οικονομία διότι θα εκταμιευθούν και βεβαίως αυτά τα οποία συνάπτονται τώρα ένα ποσοστό από αυτά τα δάνεια που συνάπτονται τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψη και πάλι αυτά θα έρθουν στην ελληνική οικονομία. Επομένω, έχουμε και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και επιπροσθέτω αυτού το τεπίχ με 2 δισεκατομμύρια δάνεια που θα μπουν στην ελληνική οικονομία και τα δάνεια τα οποία και έχουν υπογραφεί και μπαίνουν και υλοποιούνται φέτο. Ένα από ποσοστό από, από αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψη και τα νέα δάνεια τα οποία θα υπογραφούν από το Ταμείο Ανάκαμψη. Πιο μακροπρόθεσμα θα πετύχουμε του επενδυτικού μα στόχου σαν χώρα και εννοώ. Όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά. Γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι οι περισσότερε ιδιωτικέ επενδύσει είναι σε τομεί όπω είναι ο τουρισμό, τα κίνητα πάρα πολύ. Πώ θα μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο αυτό το παραγωγικό μοντέλο που λέμε, ούτω ώστε να έρθουν επενδύσει οι οποίε είναι ε, πιο παραγωγικέ, έχουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία ε, στην οικονομία, δημιουργούν θέσει εργασία. Πάντω, ό,τι έχουμε πει, το έχουμε πετύχει. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Είπαμε ότι θα πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα και το πετύχαμε. Το 2024 είναι η πρώτη χρονιά που η χώρα μας βρίσκεται 12 μήνες σε επενδυτική βαθμίδα. Ε, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα προγράμματα τα οποία τρέχουν θα δώσουν στήριξη στην οικονομία και κυρίως θα δημιουργήσουν νέες θέσει εργασία. Μακροπρόθεσμα ε, η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα, έχει κριθεί και από διεθνείς οργανισμούς αλλά και το οικόνομις την έχει παρουσιάσει ως μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες και μάλιστα την πρώτη οικονομία μεταξύ 35 πλούσιων χωρών. Ε, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Ε, είμαστε σίγουροι ότι με σκληρή δουλειά και με την προσπάθεια του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι προσυλλομένος στους δημοσιονομικούς στόχους, θα συνεχίσει η Ελλάδα να αποτελεί παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη ε, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Είστε και μιλήσετε για τους δημοσιονομικούς ε, στόχους. Ε, έχουμε αυτή τη στιγμή μια καταρχήν συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για του νέου δημοσιονομικού στόχου. Τι σημαίνει όλο αυτό για τη για την χώρα μα και για το επενδυτικό τοπίο, Κοιτάξτε, οι, οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνε, ε, οι οποίοι θα έρθουν το Σεπτέμβριο, είναι αυτό το νέο σύμφωνο και λέγεται Fiscal Structural Plan. Κατ' ουσίαν θα θέσει και θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ε, λειτουργεί το μεσοπρόθεσμο θα έχουμε σταθερό μεσοπρόθεσμο και θα έχουμε στόχους. Η επιλογή μεταξύ τετραετούς μεσοπρόθεσμου και επταετούς μεσοπρόθεσμου θα αποτελέσει και μία δική μας επιλογή, το που θα πάμε θα το αποφασίσουμε στην πορεία. Ε, βάζει στόχο μείωσης του χρέους ως προς το ΑΕΠ, του πρωτογενούς πλεονάσματος και γενικά οι υπόλοιποι στόχοι είναι επιτεύξιμοι. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τη μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Γνωρίζετε ότι τρέχουμε πολύ πιο γρήγορα από αυτό το οποίο θα προβλέπει το συγκεκριμένο μεσοπρόθεσμο. Όμως θέτει ένα όριο τι δαπάνε ε, του κράτους. Αυτό είναι κάτι που θέλει μεγάλη προσοχή και κυρίως εμείς ως κυβέρνηση σταθερή που δημιουργεί αν θέλετε αυτή ε, την εμπιστοσύνη και στους πολίτες θα τηρήσουμε αυτό που έχουμε πει, διότι τηρούμε τους δημοσιονομικούς στόχους. Το μεσοπρόθεσμο λοιπόν αλλάζει. Ε, θα κατατεθεί τον Απρίλιο ένα ενδιάμεσο μεσοπρόθεσμο ε, και στη συνέχεια το Σεπτέμβριο θα έρθει το τετραετές ε, μαζί με την χρονιά που τρέχουμε, δηλαδή τον ΙΣΙΝ 4, που θα είναι σταθερό και πλέον δεν θα μπορούμε να μεταβάλουμε τους τήσιους στόχους μας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και γι' αυτό αυτή η κυβέρνηση δεν λέει πράγματα που δεν μπορεί να κάνει. Έχουμε Υλοποιούμε το το προεκλογικό μας πρόγραμμα, όπως το έχουμε πει. Ε, άλλωστε, είδατε αυξήσει στους μισθούς των δημοσίων επαλλήλων, των συντάξεων, ε, η, η απελευθέρωση των τριετιών, ε, η αύξηση του κατώτατου μισθού. Ε, έχουμε πάει στα 830 ευρώ. Ο στόχος είναι να πάμε στα 950 ευρώ. Ξέρετε, είναι ένας ε, στόχος ο θα υλοποιηθεί μέσα στην τετραετία και βεβαίως ο μέσος μισθός στο δημόσιο τομέα που τώρα έχει πάει στα 1250 ευρώ περίπου, θέλουμε να φτάσει στα 1500 ευρώ. Είναι στόχοι επιτεύξιμοι εφόσον εμείς και εμείς θα το κάνουμε, θα τηρήσουμε όλη τη την δημοσιονομική μας υποχρέωση και την αναπτυξιακή πορεία όπως την έχουμε χαράξει. Βρισκόμαστε κοντά στο, στο τέλο του πρώτου Εθνικού Προγράμματο Ανάπτυξη. Αυτό το, το εργαλείο πώ έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα και αν ετοιμάζεται κάποιε αλλαγέ πάνω σε αυτό. Ε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη ολοκληρώνεται 31 Δεκάτου του 2025. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έβαλε σε τάξη ορισμένα ε, δημοσιονομικά ζητήματα που έχουν σχέση με το εθνικό ε, σκέλο. Ε, το, το, εξετάζουμε τώρα. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει από 1ης 1η Πρώτου του 2026. Ε, θα δούμε, θα δούμε καταρχά ποια έργα έχουν ολοκληρωθεί, ποια είναι αυτά τα έργα τα οποία θα μεταφερθούν. Και γενικότερα θα σταθούμε πάνω στην στρατηγική που έχουμε με τους τέσσερις πυλώνες που όπως σας είπα είναι η πράσινη και η, η ψηφιακή μετάβαση, η κατάρτιση και η στήριξη επιχειρηματικότητας. Και το νέο πρόγραμμα, λοιπόν, επάνω σε αυτό θα στηρίζεται. Δεν μπορώ να σα πω ακριβώ το ύψο του προγράμματο. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν με την εκτέλεση ε, του προπολογισμού και με την κατάθεση του μεσοπροθέσμου. Όπου, όπου εκεί θα έχουμε και μια καλύτερη εικόνα το πώ και πού μπορεί να κοιμανθεί το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη. Κύριε Βαφανάση, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σα. Εγώ ευχαριστώ πολύ που δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε για πολύ σημαντικά θέματα.